να μου πεις έτσι κάποια συναισθήματα που παίζετε στην Ελλάδα σε ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο. Όπως ανέφερα και πριν, στη συνέντευξη τύπου θα είναι κάτι καινούργιο, κάτι ξεχωριστό για το ελληνικό τένις. Θα είναι γύρω στους 13.000. 13.000? Ναι, 13.000. Εντάξει, σίγουρα επίσης είναι πολύ καλό που ξεκινάει ο Στέφανος πρώτος. Οπότε θεωρητικά θα μπει μέσα και θα κερδίσει. Θα δώσει αυτό όθηση και στο Μιχάλη να μπει και να κάνει και αυτός ένα καλό μάτς. Ναι, δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Είναι αξέχαστα γεγονότα για το ελληνικό τένις και θα είναι μια πολύ, πολύ καλή μέρα αύριο και μεθαύριο. Νιώθετε ότι γράφετε ιστορία για το ελληνικό τένις, δηλαδή για πρώτη φορά σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο στην Ελλάδα, μια διοργάνωση? Σίγουρα. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια ιστορία και για μας και για τον κόσμο και για την Ελλάδα. Και θα ήταν ακόμη καλύτερο αν θα μπορούσαμε και στο μέλλον να διοργανώσουμε μεγαλύτερα events, μεγαλύτερα τουρνουά και σε ATP level, ώστε να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το τένις περισσότερο στη χώρα μας. Η παρουσία τόσο μεγάλου κοινού σας δημιουργεί μια έξτρα πίεση ή θεωρείς ότι θα το λες μπουστάρισμα για εσάς? Πιστεύω πως στην αρχή, στα πρώτα game, θα είναι ένα είδος πίεσης, αλλά με το που συνηθίσουμε και μπούμε σε ένα καλό ρυθμό τενιστικά, είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα το να έχεις το κοινό μαζί σου και να παίρνεις την ενέργεια από τους ανθρώπους, οπότε είναι περισσότερο μπουστάρισμα από ότι κάποιο είδος άγχος. Το τένις είναι ατομικό σπορ, αλλά τι σημαίνει για ένα τενίστα να εκπροσωπεί τη χώρα του σε μια διοργάνωση? Σημαίνει πάρα πολλά, ειδικά σε τέτοια events όπως το Davis Cup. Ήδη στην αρχή του χρόνου εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας στο United Cup, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο εξίσου event. Οπότε για μας είναι πάντα κάτι ξεχωριστό να μπορούμε να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε τέτοια event, το οποίο συμβαίνει 3-4 φορές το χρόνο και ναι, θα το κάνουμε με μεγάλη αγάπη. Πριν ρώτησε ο Σωτήρης Κωνσταβάρας, έχεις όνειρα να γίνεις προπονητής? Όχι. Το όνειρό μου είναι να παίζω τένις, αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου και μια μέρα να κατακτήσω ένα Grand Slam στα διπλά μου. Και τον αδερφό σου. Ο κύριος φυσιοθεραπευτής. Είναι ο φυσιοθεραπευτής. Του Στέφανου, σε τι κατάσταση είναι? Της ομάδας. Σε εξαιρετική κατάσταση. Φάνηκε άλλωστε από την πορεία του στο Αυστραλιανό Open, που έφτασε μέχρι τον τελικό με καταπληκτικά μάτς. Οπότε περιμένουμε κάπως έτσι να είναι η απόδοση του και στους αγώνες της εθνικής ομάδας το Σαββατοκύριακο. Θεωρείτε ότι λόγω του μεγάλου ταξιδιού θα είναι κάπως καταπονημένο σωματικά? Είχε το χρόνο να επανέλθει, είχε να ξεκουραστεί. Το φροντίσαμε και εμείς το team πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα είναι έτοιμος να δώσει το 100%. Εμείς βλέπουμε κυρίως τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, από πίσω όμως, από έναν τενίστα, τι ακριβώς γίνεται, ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο όπως είναι ο Στέφανος? Πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη υποστήριξη, πέρα από τις ώρες που είναι αθλητής μέσα στο γήπεδο, αφιερώνει και πάρα πολλές ώρες στο fitness, στην αποκατάστασή του που είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει και την επόμενη μέρα να είναι 100% έτοιμος, να αποφύγει τραυματισμούς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την καριέρα του γενικότερα. Το ελληνικό τένις είναι μια ιστορική στιγμή εδώ πέρα σε αυτή τη διοργάνωση. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΆΚΑ. Πώς το βλέπετε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Για όλους είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά το τένις. Ακόμα και ο Στέφανος που γυρίζει τον κόσμο και βλέπει γήπεδα τόσο μεγάλα, όταν αντίκρισε αυτό το στάδιο, του φάνηκε για τα ελληνικά δεδομένα κάτι το καταπληκτικό. Νομίζω θα επηρεάσει θετικά την ομάδα με την υποστήριξη του κόσμου, γιατί ξέρουμε ότι οι Έλληνες είναι και ένα κοινό θερμό. Θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Θεωρείτε ότι είναι κάτι που θα δώσει όθηση στο σπορ στην Ελλάδα? Θεωρώ ότι θα γίνει επανάσταση πραγματικά. Ήδη από τη ζήτηση που είχαν τα εισιτήρια φαίνεται η αγάπη του κόσμου και μαζί με μια πρόκριση που θα έρθει θα έχουμε κάτι το εκπληκτικό. Θα έρθει, πιστεύετε, η πρόκριση? Άμα δεν το πιστεύουμε δεν θα ήμασταν κανένας εδώ. Ο κόσμος μπορεί να δημιουργήσει είτε μπουστάρισμα είτε πίεση στους παίκτες. Εσείς πώς το βλέπετε στην ομάδα ότι μπορεί να δώσει? Θεωρώ ότι θα μείνουμε μόνο στο μπουστάρισμα, γιατί και τα παιδιά αυτή την αίσθηση έχουν και όλοι είναι και σαν χαρακτήρες τέτοιοι που με τη βοήθεια του κόσμου ανεβαίνουν και παίζουν το καλύτερο τους τένις. Θέλω να μας πείτε σε τι επίπεδο είναι η ομάδα πνευματικά για αυτούς τους αγώνες. Η ερώτηση είναι στην ουσία πώς είναι η ενέργειά τους. Η ενέργειά τους είναι πάρα πολύ καλή. Ο καθένας τους, όντας διαφορετικοί μεταξύ τους, ο καθένας τους βάζει αυτό που έχει και χαιρόμαστε γιατί, όπως έλεγα πριν, έχουμε ένα ωραίο πρόβλημα. Είναι τιμοπόλεμοι όλοι. Εντάξει, υπάρχει ο τραυματισμός του Μιχάλη, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δυνατούς παίχτες, έτοιμους. Θεωρείτε ότι ο κόσμος θα μπουστάρει περισσότερο ή θα δημιουργήσει περισσότερο άγχος στην ομάδα? Το συζητήσαμε με τα παιδιά. Οι απαντήσεις είναι σχεδόν το ίδιο. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει ένα ξάφνιασμα, αλλά μετά θα είναι σίγουρα θα τους σηκώσουν στον αέρα. Θα τους ενεργοποιήσουν. Θα είναι αυτό που πρέπει να είναι η εξέδρα όταν παίζει εντός έδρας. Είναι μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό τένις γενικότερα, τόσος κόσμος σε μια διοργάνωση στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι θα δώσει όθηση στο σπορ στην Ελλάδα? Α, βέβαια, σίγουρα. Δηλαδή, και δεν είναι και τυχαίο που μπήκαμε τώρα σε αυτό το γήπεδο. Ο λόγος είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, και αυτό είναι το σημαντικό, και μεγάλοι, παίζουν τένις. Είμαστε στην εποχή του Στέφανου και της Μαρίας, αγόρια, κορίτσια, υπάρχει πρότυπο και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εμπνέουν τους ανθρώπους να μπουν στο γήπεδο. Ίσως πρέπει να πούμε ότι και μέσα στην πανδημία το τένις έμεινε ανοιχτό, λόγω της φύσης σαν άθλημα δεν έχει επαφή και γέμισαν τα γήπεδα κυριολεκτικά. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πει ότι είναι πλέον ένας άλλος παίκτης. Φαίνεται να είναι πιο απελευθερωμένος. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό, γνωρίζοντάς τον? Μπορεί πάλι να απολαμβάνει το παιχνίδι. Μπορεί πάλι μέσα στη μεγάλη πίεση που έχει αυτό το σπορ, πίεση για αποτελέσματα εννοώ, μπόρεσε πάλι να βρει τη χαρά στο παίζω. Το ρήμα είναι παίζω. Πρέπει να παίξεις για να έρθει το αποτέλεσμα και πρέπει να είσαι ελεύθερος για να λειτουργήσουν οι αισθήσεις σου, να παίξεις το παιχνίδι στο παρόν. Αυτό καταφέρνει τώρα και δεν το καταφέρνει μόνο μέσα στο γήπεδο. Αν τον παρατήρησατε και τώρα που μίλησε πολύ, είναι πιο φυσικός. Είναι ο εαυτός του. Θεωρείτε ότι δεν θα αργήσει είτε το νούμερο 1 είτε κάποιος Grand Slam τίτλος, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο το κάνουν πάρα πολύ? Κοιτάξτε, ο στόχος είναι εκεί, ο στόχος είναι η κορυφή, αλλά η ουσία είναι το να μείνεις στη διαδικασία, να μείνεις στην αναρρίχηση, να βλέπεις πού πατάς, να βλέπεις τη γη. Σημαδεύουμε στον ουρανό, αλλά πατάμε στη γη. Αυτό βλέπετε τώρα, νομίζω, όλοι. Αυτό βλέπω και εγώ και χαίρομαι. Και θα το δούμε και στο γήπεδο. Θα το δείτε και αύριο και μεθαύριο.